Και ελάτε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Και μετά τα όσα ακούσαμε από τον φίλο μα τον Αντώνη, το Μιαούδη, από τον Ντάρουνι, πάμε να δούμε ένα μικρό παράδεισο, ένα θησαυρό που έχει κάλυπνο πλάι τη, αλλά που έχει πολλά προβλήματα. Και κάθε φορά που πάμε, οι άνθρωποι εκεί, ναι, μεν αισιοδοξούν, ναι, μεν έχουν να δώσουν την καλύτερη έτσι, την φιλοξενία, τι γεύσει του, την καλή του διάθεση. Αλλά κάποια πράγματα είναι μπροστά του, είναι υπαρκτά, έτσι, τα βλέπουν, δεν μπορούν να διαφορήσουν, δεν μπορεί να μην πουν το παράπονο τους όταν βλέπουν ότι κυλάει ο χρόνος και κάποια πράγματα τα επισημαίνουν, αλλά δεν γίνονται πράξη. Και το λέω αυτό διαβάζοντας και το δημοσίευμα από τον Παλμό τη Καλύμνου, που όμως εμείς θα προσπαθήσουμε άμεσα να είμαστε και κοντά τους για να τα δούμε και να έχουμε το σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ. Ένα τόπο λοιπόν πανέμορφο ή τέλενδο απέναντι από το Μασούρι και τι Μυρτιέ, που έχει φωτογραφηθεί και καλώ το αναφέρει εκατομμύρια φορέ από τους επισκέπτες του νησιού, καθώ αποτελεί ένα φυσικό μνημείο μοναδική ομορφιά, βρίσκεται α, συνεχώς το έλεος των κακών καιρικών συνθήκων και της αδιαφορίας από τους α, τοπικούς αρμοδίους, όπως αναφέρει. Και βέβαια, να, πιο κάτω τονίζεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και έχει αναδειχθεί μέσα από τα τοπικά μας μήμια πως πραγματικά Υπάρχουν τεράστια προβλήματα τη τελένδου με αποδέκτη κυρίω το λιμενικό ταμείο. Όπω αναφέρει εδώ, ε, έχει ανεβάσει και φωτογραφικό υλικό που απέστειλαν κάτοικοι του νησιού, που αναδεικνύουν μια απογοητευτική εικόνα: με την παραλιακή ζώνη να έχει υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα να είναι επικίνδυνη σε πολλά σημεία, οι να έχουν υποστεί ε, μεγάλε φθορέ οι προβλήτε να είναι εγκαταλελειμμένε, το δημοτικό σχολείο να μην έχει ακόμη αποκατασταθεί, τα εγκαταλελειμμένα σκάφη να είναι μισοβουλιαγμένα και άλλα πολλά τα οποία έχουν αναδείξει κατά καιρού. Ε, βέβαια, πρόσφατα είχαμε δει και ένα δημοσίευμα με την κυρία Μίκα Ιατρίδη, τη βουλευτή Δωδεκανήσου, η οποία α, έθεσε το θέμα στο Υπουργείο Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική και στο πλαίσιο αυτό η Γραμματεία Λιμένων και Λιμενική Πολιτική ήρθε σε επικοινωνία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να προχωρήσουν οι διεργασίε για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά τη παραλιακή ζώνη τελένδου σε λειτουργική κατάσταση. Μεθαύριο μπαίνει Απρίλιο. Ειλικρινά, Έχω, ε, θα έχουμε όμω άμεσα απαντήσει, αλλά και θα τα δούμε όλα αυτά από κοντά. Πάμε όμω τώρα να σταθούμε στη συνέντευξη που είχαμε πριν από λίγη ώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλύμνου, κύριο Άγγελο Καλαθιανάκη. Όπου θέσαμε τα δικά σα διλήμματα και τα δικά σα σχόλια, που μα λέτε όλα αυτά για το θέμα του λιανεμπορίου, τη εστίαση, των μέτρων, των κρουσμάτων και όλα όσα κατά την γνώμη σα θα έπρεπε εδώ και καιρό να γίνουν. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι απάντησε ο κύριο Άγγελο Καλαθιανάκη. Καλημέρα κύριε Καλαθιανάκη. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές και στους συναδέρφους όλους τους εμπόρους και γενικά τους επαγγελματίε. Είμαστε πραγματικά σε μια εβδομάδα με πολύ θυμό, με πολύ οργή, διότι κανείς δεν περίμενε ότι και αυτή τη εβδομάδα θα ήμασταν στο βαθύ κόκκινο σαν κάλυμνος. Βέβαια, εξήγησε ο Δήμαρχος και ο κύριος Έπαρκος, αλλά καταλαβαίνετε, η πίεση είναι μεγάλη. Ναι. Και πολύ μάλιστα μου λένε ότι αυτή η σύσκεψη και η όποια επικοινωνία με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, θα πρέπει ήδη να έχει γίνει προημερών. Η επικοινωνία γίνεται όταν είναι καθημερινή χρόνικη περίοδο που ό,τι είχαμε νεότερο και ό,τι μπορούσαμε να μεταφέρουμε και ό,τι μπορούσαμε να πούμε γινότανε και οι συσκέψεις γινότανε και πολλές και τακτικές ε, και με τηλεδιασκέψει και η ενημέρωση μας ήταν καθημερινή Μάλιστα. και η πίεση μας ήταν καθημερινή το, το, η επιστολή είναι ένα επιστέγασμα πραγμάτων και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που γιατί έχουμε πιάσει την 7η εβδομάδα ε, συνυπολογιζόμενοι και εμείς όλο το, το άγχος αυτό που υπάρχει και η δυσαρέσκεια του κόσμου, αλλά επιπλέον λαμβάνοντας και υπόψη ότι έπεσαν τα υγικά φορτία ε, και δεν έχουμε κρούσματα και το νοσοκομείο μας είναι ελεύθερο, δεν έχει, η αίθουσα, ε, του είναι άδεια. Όλα αυτά πρώτα πήραμε υπόψη μας, γιατί πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα είναι η υγεία και για μας. Okay. Και εμείς είμαστε πολίτες αυτής της κοινότητας, είμαστε σε μια κοινότητα, οπότε δεν ήταν δυνατόν να κάναμε, ας πούμε, τι να κάναμε δηλαδή νωρίτερα ή να κάναμε συχνότερα με τον Άδωνη, να πιάναμε πριν, ας πούμε, 70 μέρες και να λέγαμε, ας πούμε, κάθε μέρα τα ίδια. Ε, δεν θα μας έπαιρνε και κανένα σοβαρά υπόψη μετά, δηλαδή θα γινόμαστε και γραφικοί. Ε, τώρα που βγήκαμε μπροστά, δεν είναι γιατί τώρα ενοχληθήκαμε ή τώρα θορυβηθήκαμε, ή ο θόρυβος όμως τώρα έχει σημασία, έχει ουσία, δηλαδή έχει να πατήσεις κάπου, έχει μία ε, βάση. Ποια είναι η βάση, δεν έχουμε γεμάτο το νοσοκομείο, με 19 κρεβάτια να έχουμε στου διαδρόμου ανθρώπου όπω υπήρχαν τι προηγούμενε μέρε. Okay. Δεν έχουμε να κινδυνεύουν κάποιοι συμπολίτε μα. Δεν έχουμε τα κρούσματα που είχαμε είναι λίγα, τέλος. το προηγούμενο είναι πολύ... ε, διάστημα. Είναι πολύ λίγα. Είναι, είναι ελεγχόμενα, είναι, έχουν ίχνη λατηθεί. Mm -hmm. Ξέρουν οι υπηρεσίε ε, από πού προήλθαν και πού βρίσκονται και γι' αυτό. Ε, Είπαμε και εμείς ότι και επειδή και η οικονομική δραστηριότητα του κόσμου είναι και αυτό προς, τη, προς το ζήν, δηλαδή μας δίνει για να ζήσουμε, δεν μπορεί να είναι εντελώς κλειστά ή να, να δοθεί τέλος πάντων κάποια διέξοδος απασφάλισης, μια ε, ας πούμε, δυνατότητα έστω και click away ή click shop ή με ραντεβού. Ε, με πολύ προσοχή εμείς θα, θα το διασφαλίσουμε και είπαμε ότι ε, θα είμαστε από πάνω από την αγορά και πάνω από την κοινότητα των εμπόρων που δεν έδωσε και δικαιώματα να πούμε την αλήθεια δεν έδωσε ε, λαβές mm -hmm. ότι έκανε κάτι το οποίο ήταν extreme γι' αυτό λοιπόν με δεδομένων όλων αυτών δεν θα έπρεπε οι συμπολίτε μας να λένε αργήσαμε. Βεβαίω, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Να είσαι πιο νωρί, να πει κάτι. Ε, αυτό. Αλλά αν είναι άκερό όμω και άσκοπο και άτομο. Ε, δεν έχει και νόημα. Αυτό νομίζω. Λάζει, να πούμε κάτι. Έχει τόσο κουραστεί ο κόσμο. Γιατί, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το μεσοδιάστημα από, από την αρχή του νέου χρόνου. Έτσι, ήταν πολύ μικρό το άνοιγμα. Αμέσω μετά. Σχεδόν δηλαδή από τι αρχέ του νέου χρόνου είμαστε έτσι. Μια, με μια, και... μικρο... Εμένα, μια μικρή διαφορά εκεί λίγων ε, ημερών. Σίγουρα, αλλά θυμάστε ακριβώ τι έγινε. Ναι, ε, γίνανε πράγματα και που δεν μα ε, τιμούσαν, σαν νησί, ναι, δεν μα προβάλανε με θετικό τρόπο. Ε, δεν θέλουμε εμεί τέτοια. Εμείς ε, είμαστε... Αλλά σίγουρα ε, ανθρωποί... το ότι οδηγούμαστε ε, στην οικονομική καταστροφή, ε, κύριε Καλατιανάκη, δεν είναι. Ε, έχουμε ήδη οδηγηθεί. Πολλοί κόσμος υποφέρει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Καθημερινά όλα τα χώρες κράτη του κόσμου έχουν το ίδιο γεγονός, το ίδιο, την ίδια συζήτηση. Mm -hmm. Πώς θα επανακινηθεί η οικονομία. Δηλαδή το ότι έχουμε οδηγηθεί σε μαρασμό οικονομικό είναι γεγονός. Ε, όταν κλείνει μια αγορά που δεν έχει ξαναγίνει και ποτέ για να ξέρουμε τι παρόμοιο, τι, τι επιπτώσεις θα έχουμε. Δηλαδή εδώ είναι και θολά τα νερά. Είναι αχαρτογράφητα θα λέγαμε, δηλαδή με το άνοιγμα θα είναι όλα καλά, γιατί εγώ σας λέω το ένα πρόβλημα είναι το άνοιγμα, το δεύτερο πρόβλημα είναι με τι κεφάλαια αυτοί οι άνθρωποι που περάσανε τέσσερι σεζόν εποχιακές και μιλάω ας, πούμε, ας το εξειδικεύσω και λίγο παραπάνω σας πω, με τα ρούχα π.χ. είναι δυνατόν να φορέσουν ή να αγοραστούν τα ίδια ρούχα. Μάλλον θα έχει πρώτα τη δυνατότητα να αγοράσει ο καταναλωτής, ο άλλος καταναλωτής που και ο άλλος έχει καιρό ε, να δουλέψει. Είγουρα. Γιατί όλη τελικά η γκάμα, όλα οι κλάδοι και οι δραστηριότητε έχουν πολύ καιρό που είναι σε αδράνεια. ή αν δουλεύουν, δουλεύουν με την ελπίδα ότι και οι υπόλοιποι όταν δουλέψουν θα πληρωθούν αυτοί. Είχ. Δηλαδή υπάρχει, είναι, είναι αλυσίδα όπω είναι αλυσίδα όλα τα πράγματα στην οικονομία, είναι αλυσίδα και αυτό. Να δούμε λοιπόν ή έχουμε να, να αντιμετωπίσουμε. Γιατί ε, πιθανόν να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο το άνοιγμα. Ε, ναι, αλλά βλέπουμε ότι οι διαδικτυακέ πωλήσει καλά κρατούν, κύριε Άγγελε Γαλαθιανά, και Οπότε Α, καταλαβαίνετε, αυτό... θα πρέπει να κάνουμε μια αρχή. Αυτό να ξέρετε ότι είναι και αυτό ένα λόγο ει βάρο των μικρών μικρών επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε e-shop. Mm -hmm. Και δεδομένου αυτών των πραγμάτων, έχουμε και σε αυτό μια. Ε, επιστολή ετοιμάσει και ετοιμάζουμε και κάποιο, κάποια δεδομένα να πούμε τελικά ότι ξέρετε κάτι: Αυτά τα πέντε χιλιάρικα ή αυτά που λέτε να κάνει όλο ο κόσμο ει σοπ δεν είναι και τόσο εύκολο mm -hmm. και μην νομίζετε ότι είναι και τόσο εφικτό να υποστηρίξει ένα ει e σοπ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να το κάνει και το κάθε μπακάλικο τη κοινωνία mm -hmm. ή ξέρω εγώ το κάθε. Ε, μαγαζάκι με τρεις ε, με φούστες και δύο παντελόνια που είναι να πουλήσει. Mm -hmm. Δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Είναι κάτι παραπάνω δύσκολο από αυτά. Και από αυτό το πράγμα, και, και από αυτό το πράγμα δεν έχουμε πίεση ακόμα. Τα μικρά μαγαζιά σε μια επαρχία ή σε ένα νησί όπως την Κάλυμνο. Άρα, Άρα, Άρα λοιπόν... στο τώρα κύριε, κύριε Πρόεδρε. πρόεδρε. Όχι μόνο υπάρχει ελπίδα είναι και άλλα πράγματα εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα η γενικότερη ελπίδα όχι ότι εμείς θα προκαλέσουμε ας πούμε την επανάσταση της χώρας yeah. απλά βλέποντας σήμερα και χτες και προχθές αυτές τις μέρες τέλο πάντων τις δύο τρει μέρες ότι ναι μεν υπάρχει μεγάλη πίεση στο, στο κέντρο τη Αθήνα, στην Αττική από τα νοσοκομεία είναι γεμάτα και τα λοιπά υπάρχει όμω και μία ε, εξασθένηση ε, στην περιφερειακή, α πούμε, ναι. στην περιφέρεια τη χώρα, και ένα παραπάνω στην κάλυμνο. Και εμεί λέμε τώρα για την κάλυμνο. Ναι, ναι. Και για την κάλυμνο έχουμε ε, κάνει, ας πούμε, αυτή την ε, παρέμβαση. Ναι. Ε, γιατί και εμεί, αν ανοίξουμε 5-10 μέρε πιο νωρί, καλό είναι. Έτσι. Καλό είναι, γιατί είμαστε πάρα πολύ κλειστά. Είμαστε η 7η εβδομάδα. Είναι πολλέ ημέρε εμά. Και δυστυχώ στι μέρε αυτέ δεν ήρθαμε τυχαία. Ήρθαμε ε, με, με λάθο κινήσει που γίνανε από ανθρώπου που. Δεν θα έπρεπε να γίνουν. Mm -hmm. Και αν κρατήσουμε όμω όπω οι έμποροι, κρατήσαμε πολύ ε, επιμελώ καθαρά τα μαγαζικά μα, δεν γινόταν η ο ούτε με το μικρό άνοιγμα, ούτε ε, παραβιάσαμε του όρου και του κανόνε υγιεινή, Νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε oh, ανοιχτό. Άρα είμαστε αναμονή απαντήσεων. Έχουν, έχει υποθεί ότι αύριο θα συνεδριάσουν Τετάρτη. Ε, τετάρτη Οπότε. Ναι, αύριο θα συνεδριάσουν <σχελίου> γιατί <σχελίου> δεν θα είναι Πέμπτη, θα είναι Τετάρτη <σχελίου> αύριο, ναι. <σχελίου> <αύριο. σχελίου> Πολύ ωραία. Και Για να μην είναι και πρωταπρελιάτικο ψέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Ευχαριστώ. πολύ και είμαστε, πολύ. είμαστε σε επικοινωνία και πάλι να τα πούμε. Ευχαριστώ.